Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Ξεκίνησαν και πάλι κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης πολιτών σε Δράμα, Ροδόπη και Ξάνθη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, στην Δράμα, οι επιτίδιοι κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προφασιζόμενοι ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Ας θυμηθούμε τι δήλωνε στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει στις 21 Ιανουαρίου του 2020 ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας Ιωάννης Καραμανλής. Έχει παρατηρηθεί αύξηση στις προσπάθειες των επιτίδιων να εξαπατήσουν πολίτες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι δράστες πραγματοποιούν ευθυνδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις προσποιούμενοι συνήθως αστυνομικούς ή γιατρούς και αποφασιζόμενοι ότι το στενό συγγενικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, ζητούν χρήματα είτε για να αποφευθούν οι νόμιμες ποινικές κυρώσεις, ζητούν χρήματα είτε για να αποφευθούν οι νόμιμες ποινικές συνέπειες, είτε για την άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Προσοχή, είναι απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία και οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν την πρακτική οι υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν ή για την παράληψη νόμιμων ενεργειών. Σε περίπτωση που άγνωστος επικοινωνήσει μαζί σας και επικαλεστεί έκτακτη ανάγκη συγγενικού προσώπου, επιδιώξετε να επικοινωνήσετε με το συγγενή σας από το δικό σας τηλέφωνο με απευθείας κλήση στο τηλέφωνό του για να επιβεβαιώσετε αν υπάρχει ανάγκη. Ενημερώστε τους συγγενείς και τους φίλους σας για τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι. Τέλος, ενημερώστε την ελληνική αστυνομία ακόμη σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.